Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ο αξιωματούχος του Ταμείου δήλωσε σήμερα στο ΜΕΚΑ ότι οι δηλώσεις συγκεκριμένα του κυρίου Χριστοδούλου ανεβάζουν τα σπρέτ για τον δανεισμό της Ελλάδας. Είπε ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες δηλώσεις και εξήγησε ότι άλλοι συνάδελφοί του χωρών που έχουν παρόμοια προβλήματα προτιμούν να σιωπούν. Η αναφορά, Όλγα, έγινε ειδικά για τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδούλου στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, όπου είπε ότι η συζήτηση για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε ζημιά και δεν βοήθησε. Κατά τα άλλα, η συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου με αποκλειστικό θέμα συζήτηση στην ελληνική οικονομία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση της συνεδρίασης έγινε επειδή υπάρχουν πολλές προσδοκίες στην Ελλάδα. Έτσι, είπαν, αποφάσισαν να την ανακοινώσουν με τη διευκρίνηση ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις ούτε θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι οι διευθυντές και το προσωπικό του Ταμείου που ασχολείται με ευρωπαϊκές υποθέσεις θα ενημερώσει για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας το Εκτελεστικό Συμβούλιο, του οποίου θα προεδρεύσει ο Ντομινίκ Στρος-Καν, ο οποίος ανέβαλε ταξίδι του στην Μέση Ανατολή. Να πούμε επίσης ότι αν και ο επικεφαλής του Ταμείου δήλωσε χθες το βράδυ επίσημα ότι το Ταμείο είναι σε πλήρη αρμονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στελέχη του σήμερα επιμένουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί ποιον ακριβώς ρόλο καλείται να παίξει το Ταμείο. Η πρακτική, λένε, είναι διαφορετική. Τα κράτη προσέρχονται στο Ταμείο και αυτό αποφασίζει μόνο του για τους όρους και το πρόγραμμα. Ο κύριος Στρος-Καν διευκρίνησε σε δήλωσή του ότι δεν μπορεί να δεχθεί αίτημα το Ταμείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο από τη χώρα που έχει οικονομικές ανάγκες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Στρο δήλωσε ότι η ελληνική κρίση απέδειξε ότι η Ευρωζώνη έχει κενά από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, είπε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Ελλάδα να οδηγηθεί σε πτώχευση, διότι αυτή η αποτυχία θα προκαλέσει ζημιά σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωζώνης, και τόνισε ότι εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε την ελληνική κρίση, τότε θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε όχι μόνο για τον αμαρτωλό, εννοεί βέβαια την Ελλάδα, αλλά και για άλλους που προφανώς θα ακολουθήσουν όλοι.